Να ξεκινήσουμε με ένα πρόσωπο που μπήκε στη ζωή μας. Τα μίντια δείχνουν να τον αγαπάνε. Συνεχώς βρίσκεται λοιπόν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για διάφορους λόγους. Έτσι, όχι επειδή έχει να παράξει πολιτικές σκέψεις και ιδέες, μέχρι τώρα τουλάχιστον, το κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πώς είδατε την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Χασάπη? Έγινε η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, απόντος του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική. Έχει παντρολογήματα, κύριε και Χασάπη. Από ότι εγώ θα διαπιστώσω, εκείνο που διαπίστωσα είναι ότι, θα το πω τώρα λίγο σκοπτικά, πήγαν μάλλον στην πολιτική γραμματεία κάποιοι πολιτικά καημένοι σε εισαγωγικά με τις ομπρέλες τους, τα διάβροχά τους, τις πολιτικές ομπρέλες και τα διάβροχα εννοώ, με ένα σωρό μανιφέστα για να τα αναπτύξουν εκεί πολυσέλιδα, και εκεί διαπιστώθηκε το εξής. Βγήκε με Zoom ο κύριος Κασελάκης και ουσιαστικά τους είπε, δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση θα έλεγα, τους είπε: έχω ένα καλό νέο και ένα κακό νέο. Το καλό νέο είναι ότι παντρεύομαι. Το κακό νέο είναι ότι δεν θα γίνει συνέδριο. Συνέδριο θα γίνει το Φεβρουάριο, και αν και εφόσον. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο κύριος Κασελάκης προσπαθεί, επειδή βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα μέσα. Σήμερα μάλιστα διέγραψε και τον Τσουμάκα. Εφού υπάρχει πρόβλημα μέσα στο κόμμα. Ο οποίος ήταν και υποψήφιος πρόεδρος. Δεν έχει σημασία. Που δεν βρήκε την ψήφο του, αλλά... πήρε ένα ποσοστό, κάποιες χίλιες τόσες ψήφους, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, δεν μπορείς να διαγράψεις έτσι... Εντάξει, του ασκούσε όμως σκληρή κριτική. Εντάξει. Και μετά την καταλαβαίνει και ο ίδιος, ότι έχει ένα πρόβλημα μέσα στο κόμμα. Δηλαδή κάπου τον θεωρούν σαν μουσαφίρι που θα σηκωθεί να φύγει. Και περί αυτών όλοι εργάζονται και συνεδριάζουν και τα λοιπά. Το έχει καταλάβει ο ίδιος, γι' αυτό και αποφάσισε να εμφανιστεί σκληρός με διαγραφές και τα λοιπά. Ναι, εσείς θεωρείτε ότι κάνει το συνέδριο το Φλεβάρι, για ποιο λόγο? Εγώ θα σας πω, αναφέρατε δύο-τρεις. Δεν ξέρω αν θα το κάνει και το Φλεβάρι. Το εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει όταν μπορέσει να καταλάβει ότι ελέγχει τα κουκιά. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, όταν εξασκήσει καλά τα ελληνικά του, όταν μάθει τις έννοιες. Γιατί μπερδεύεται λίγο, είναι αλήθεια με αυτά. Και ένα τρίτο, όταν μπορέσει να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα στο κόμμα, έτσι, για να μπορέσει μετά να δει ποιες ισορροπίες πρέπει να κρατήσει, ποιες δεν πρέπει και όλα τα σχετικά. Πάντως, θέλει χρόνο. Εγώ πληροφορίες είναι κάτι εντελώς καινούργιο αυτό. Πληροφορίες που έχω μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω ότι μαθαίνω ότι τα πράγματα είναι πολύ οξυμένα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι και το συνέδριο χωρίς διάσπαση. Πάντως, οπωσδήποτε οι ευρωεκλογές θα είναι και το καταλυτικό. Τελικό σημείο. Λέτε τώρα για τον Ιούνιο που θα γίνουν οι ευρωεκλογές. Ναι, δηλαδή, αλλά και το Φεβρουάριο αμφιβάλλω αν θα φτάσουν ενωμένοι, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα δεν έχει αυτή τη στιγμή ισορροπήσει η κατάσταση εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, λέτε ότι σιγά σιγά... Καθόλου. Είναι ένα καζάνι που βράζει. Είναι ένα καζάνι που βράζει. Παρότι έχει μαζί του και μια γερή μονάδα, τον κύριο Παπά, ο οποίος είναι ο προεδρικός του κόμματος. Εντάξει, είναι ο άνθρωπος του κύριου Τσίπρα αυτός. Μάλλον, εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι στηρίζεται από τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Και από τους ανθρώπους του κύριου Τσίπρα.